Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και την εκπομπή Infotainment. Είμαι η Μαργαρίτα Μαχαίρα και τις επόμενες δύο περίπου ώρες θα τις περάσουμε μαζί. Θα ρίξουμε μία ματιά στην επικαιρότητα, τις διεθνείς εξελίξεις, τα τεχνολογικά νέα και φυσικά θα ταξιδέψουμε. Πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα και τα πρωτοσέλιδα που βλέπουμε στο zoogla.gr. Μαφιόζικη εκτέλεση δολοφόνησαν εν ψυχρό τον βαρόνο αλβανικών μίντια Άρταν Σάντο. Όλο το ρεπορτάζ βρίσκεται στο zoogla.gr και μάλιστα υπάρχει και βίντεο ντοκουμέντο. Στο επόμενο πρωτοσέλιδο βλέπουμε τίτλο «Απατεώνες VIP. Ποιοι είναι οι Έλληνες που εξαπάτησαν με εικονικές κληρώσεις λαχείων 360.000 Γερμανούς». Όλο το ρεπορτάζ από το zoogla.gr. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο τώρα. Δώστε και σώστε. Στο τραπέζι η βελτίωση των όρων εξόφλησης χρεών, εκτείναξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και κόκκινων δανείων. Στο zoogla.gr λοιπόν μπορείτε να δείτε όλες τις εξελίξεις και όλα τα νέα της ημέρας με βίντεο και αποκλειστικά ρεπορτάζ. Πάμε όμως στη σημερινή, την τωρινή επικαιρότητα και θα ξεκινήσουμε με την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Καθώς και εμείς θέλουμε να ενδυναμώσουμε μαζί με τόσες άλλες φωνές αυτό το όχι στα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά από θεραπεία για τους πόνους της ψυχής και του σώματος γίνονται εθισμός, ανελεύθερη φύση, αδυναμία, πόνος, ασθένεια, θάνατος, αλλά και εμπόριο, κερδοσκοπία και έγκλημα. Τα ναρκωτικά δεν λύνουν προβλήματα, αντίθετα τα δημιουργούν. Λόγω της σημερινής ημέρας, πλήθος των εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα διοργανώνουν οι δομές και θεραπευτικές μονάδες του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. ΚΕΘΕΑ. Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Όταν έχεις τα σωστά άτομα δίπλα σου, το αδύνατο γίνεται δυνατό. Μήνυμα ζωής έστειλαν για 15η φορά τα θεραπευόμενα μέλη του ΟΚΑΝΑ Γέφυρα, κολυμπώντας από το αντίριο στο Ρίο, συμβολίζοντας έτσι τη μετάβασή τους από τον κόσμο των ναρκωτικών, της εξάρτησης, σε μια ζωή καθαρή που τους επιτρέπει να κάνουν όνειρα για το μέλλον τους, να απολαύσουν τις μικροχαρές της ζωής, να ξαναλάμψει το χαμόγελο στα πρόσωπά τους. Το Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών Γέφυρα του ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα οργανώνει για 15η χρονιά το Κολυμπητικό Διάβλο από το Αντίριο στο Ρίο. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση για μας. Είναι κάτι το οποίο τόσο οι θεραπευόμενοι όσο και οι οικογένειές τους κάθε χρόνο θέλουν να το κάνουν. Για αυτούς που έχουν ολοκληρώσει και έχουν αποφοιτήσει από το πρόγραμμα, είναι ένας τρόπος να θυμούνται την προσπάθειά τους και να ξαναπροσδιορίζουν τον εαυτό τους σε σχέση με την εξάρτηση. Για τους νέους θεραπευόμενους που είναι τώρα στην κοινότητα, ένας πολύ μεγάλος στόχος που τον προσπαθούν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σήμερα για μας δηλαδή είναι μια γιορτή. Έχουμε τη σύμπραξη πολλών φορέων που είναι πάρα πολύ σημαντική για τη διοργάνωση της εκδήλωσης. Το μήνυμα είναι ότι έχουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, έχουμε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και να προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε ώστε να γίνουμε καλύτεροι και να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Απαραίτητο στήριγμα των παιδιών για την επανένταξή τους στην κοινωνία είναι οι γονείς και οι φίλοι. Η κυρία Βασιλική, μητέρα ενός θεραπευόμενου, συγκινημένη για την προσπάθεια του γιού της, αλλά και όλων των απεξαρτημένων παιδιών, μας μιλάει για την εμπειρία της. Σαν μητέρα θεραπευόμενου μέλος, θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλους τους γονείς που υποψιάζονται ή ξέρουν το παιδί τους είναι στη χρήση, να τα αγκαλιάσουν, να μην τα αφήσουν να ζουν στο περιθώριο, απλώς να τα βοηθήσουν, να ξαναέρθουν πάλι στη ζωή, να ξαναονειρευτούν, να ξανακάνουν όνειρα για μια καθαρή ζωή γεμάτη ευθύνες και αξίζει τον κόπο πραγματικά αυτά τα παιδιά μια δεύτερη ευκαιρία.
Ο Κώστας και ο Άρης για τρίτη χρονιά παίρνουν μέρος στη γέφυρα ζωής. Στέλνουν και εκείνοι το μήνυμά τους σε όλους εμάς που δεν ξέρουμε να εκτιμάμε τις μικρές χαρές της ζωής. Νιώθω πολύ περήφανος που βρίσκομαι για τρίτη χρονιά εδώ, στο Αντίβιο και στο ότι θα περάσω απέναντι. Νιώθω πάρα πολύ δυνατός. Η ζωή μου έχει αλλάξει όλη. Το μήνυμα που θέλω να δώσω στους ανθρώπους που είναι στη χρήση είναι να τολμήσουν να χτυπήσουν το κουδούνι κάποιου θεραπευτικού προγράμματος, της γέφυρας και να δώσουν χρόνο στον εαυτό τους να κάνουν τη θεραπεία τη χρειάζεται. Εντάξει, εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα που είμαι για τρίτη χρονιά εδώ. Είναι για μας, δηλαδή τα παιδιά του προγράμματος είναι σαν αλλάζει ο χρόνος, είναι η πρωτοχρονιά μας, δηλαδή από εδώ ξεκινάμε τον καινούριο μας χρόνο. Αυτό εντάξει, το μήνυμα που θέλω να περάσω, αυτό να δίνουν αξία ο κόσμος στα μικρά πράγματα. Εντάξει, και ότι υπάρχει λύση. Δηλαδή εμείς, δηλαδή εγώ με το μέλος, είμαστε ζωντανή απόδειξη ότι υπάρχει λύση. Λίγο πριν μπουν τα παιδιά στο νερό, η κραυγή τους δηλώνει την καθαρότητά τους. Μια υπόσχεση στον εαυτό τους και τους συγγενείς τους ότι δεν θα αφήσουν κανέναν πλέον να τους κλέψει τη ζωή. Αντίριο λοιπόν, πέρασμα ζωής για τους ανθρώπους που φεύγουν από τον κόσμο των ναρκωτικών και επιστρέφουν ξανά στη ζωή. Φεύγουμε τώρα από την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και πάμε στον καύσωνα που πλήττει σήμερα όλη τη χώρα και αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα καθώς έχει έρθει χώμα από την Αφρική. Μετά τις βροχές και την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε καλλιέργειες σε αρκετές περιοχές, το καλοκαίρι μας δείχνει το καυτό του πρόσωπο με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 40 βαθμούς. Πάμε να δούμε το βίντεο. Μετά τις βροχές και την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε καλλιέργειες σε αρκετές περιοχές, το καλοκαίρι θα μας δείξει το καυτό του πρόσωπο με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 40 βαθμούς.
Σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Παρασκευή και από τα βόρεια. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η θερμοκρασία την Τετάρτη θα φτάσει στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Πέμπτη θα πιάσει 40 και ίσως 41 στην κεντρική Ελλάδα. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συνιστά μέτρα αυτοπροστασίας, ειδικότερα από τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Έτσι λένε οι μετεωρολογικοί, ότι θα είναι πάρα πολύ ψηλές οι θερμοκρασίες. Γι' αυτό βγάλαμε μια ανακοίνωση για γενικά για τον πληθυσμό, αλλά και ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες. Βασικά να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και να παραμένουν σε σκερούς και δροσερούς χώρους. Φυσικά, άμα χρειάζεται να πηγαίνουν έξω, να πρέπει να χρησιμοποιούν καπέλο και να καλύπτουν. Και η ένδυση να είναι με λεπτά και ευρύχωρα και ανοιχτόχρωμα ενδύματα. Να μην έχουν φυσικά σημαντική, δυνατή σημαντική κόπωση, να παίρνουν άφθονα υγρά, να έχουν συχνά και δροσερά λουτράκια για τοποθέτηση ψυχών επιθεμάτων εάν υπάρχει ανάγκη. Και φυσικά οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, τις οποίες θεωρούμε τα βρέφη, τα παιδιά, προσχολικής, υπερήλικης, αλλά και αυτοί οι εργάτες και οι αγρότες και που έχουν έντονη άσκηση στο ύπαιθρο, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα να μην καθυστερήσουν να επικοινωνήσουν με κάποιο γιατρό. Αν δεν χρειάζεται λοιπόν, καλό θα ήταν να μείνετε σε δροσερό μέρος με λίγο κλιματιστικό, γιατί όπως είπαμε η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στους ανακριτές ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Κώστας Μπαρμπαρούσης, ενώ η Ελένη Ζαρούλια θα είναι σε κατοίκον περιορισμό με μόνη εξαίρεση όταν θα πρέπει να παρευρεθεί στη Βουλή για την άσκηση των βουλευτικών της καθηκόντων, ενώ της απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα. Να δούμε το ρεπορτάζ. Είναι καταγεγραμμένη. Κρίνω ότι δύο ανακρίτριες έκριναν αμερόληπτα, όπως πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να κρίνει. Μου επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Ας κρίνει ο ελληνικός λαός τις αποφάσεις δικαιοσύνης. Κύριε Μπαρμπαρούση, έμαθα ότι εσείς εκείνο το περιστατικό που είχαμε δει όλοι, ενώ είχατε εκλεγεί βουλευτής να κλωτσάτε κάποιους πάγους. Τίποτα, παιδιά, δεν γι' αυτό δηλώσατε με τα μέλια. Επενδεύαινε στη λαϊκή αγορά μεσολογίου. Όχι με τον τρόπο. Βέβαια, δεν συνέβη τίποτα περισσότερο από τους πάγκους, διότι ουσιαστικά έχει ζητήσει τη συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας και των αστυνομικών, η οποία δεν τη δόθηκε. Αυτό βέβαια δεν έρειτο ότι επρόκειτο για μια αυτοδικία και γι' αυτό το λόγο λέει ότι δεν θα το ξανάκανε εάν του δίνει ευκαιρία. Ήταν μια εκδήλωση προκειμένου να εξαλειφθεί το έσχος του παρεμβολίου, αλλά με νόμιμο τρόπο. Είναι αποφασισμένη να εξοδώσει τον ελληνικό λαό με την επιβολή νέων αιματηρών μέτρων. Ταυτόχρονα επιχειρεί την εξόδωση της μοναδικής φωνής της αλήθειας, της μοναδικής φωνής αντίστασης ενάντια στο ξεπούλημα της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Για τον λόγο αυτό, είτε στέλνονται στη φυλακή αθώοι άνθρωποι, είτε τους επιβάλλονται περιοριστικοί όροι με σκοπό την καταστολή του νομιμού πολιτικού μας αγώνα. Στη δημοσιότητα τώρα δίνονται ύστερα από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και ο λογαριασμός προφίλ που είχε δημιουργήσει σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης 47χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου για πορνογραφία ανηλίκων. Πρόκειται για τον Μαυροδήμο Θεμιστοκλή του Γρηγορίου και της Χριστίνας, που γεννήθηκε στις 9 Έκτου του 1967 στη Λάρισα. Ο λογαριασμός που είχε δημιουργήσει τη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook έχει το όνομα Θεμιστοκλής Μαυροδήμος με την φωτογραφία που βλέπουμε τώρα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με την εκμετάλλευση της σωματικής δυσλειτουργίας λόγω οργανικής νόσου του ανήλικου και με την άσκηση βίας κατά ανηλίκου κατ' εξακολούθηση. Υπάρχει, ας το πούμε, σαν μια επιδημία τελευταία με τους παιδεραστές. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Αλλάζουμε όμως τώρα κλίμα. Με αφορμή το χθεσινό σεισμό στο Αντίριο, ψάξαμε και βρήκαμε πώς έχει κατασκευαστεί η γέφυρα Ρίου Αντιρίου και παρόλο που έχει κατασκευαστεί πάνω στο σεισμογόνο τεκτονικό ρήγμα, είναι ασφαλής και παραμένει η πιο μεγάλη σε μήκος καλωδιατή γέφυρα σε όλο τον κόσμο. Να δούμε το ντοκιμαντέρ.
This bridge has the longest span of any cable stayed bridge in the world. It faces challenges that would destroy any ordinary bridge. The water is too deep, the seabed too soft, and an earthquake fault line cuts through the middle. How do you design a bridge to overcome nature's worst? What does it take to build one of the world's mega bridges? This is the Gulf of Corinth in Greece. It is deep, wide, long, great attributes for marine traffic, but a nightmare for traveling by land. The Gulf of Corinth virtually chops Greece in two. The only land route between southern Greece and the rest of Europe is 150 miles east. Bridging the Gulf has been a goal for more than a century. But it was impossible until now. Enter the Rhean-Antirrhian Bridge. This colossal bridge is the first ever to cross the Gulf of Corinth. It clears the water by 170 feet, leaving room for the biggest ships. The design of the Rhean-Antirrhian Bridge looks deceptively simple. 368 sleek cables, four conical towers, a yellow ribbon of roadway. At night, it glows. But the true brilliance of this bridge is how it overcame the enormous challenges of building here. Challenges so mind-boggling, they stumped engineers for decades. Top of the list, earthquakes. Other bridges have been built in earthquake zones. But this bridge must cross an active seismic fault line. And it gets worse. The water here is extremely deep, 200 feet. No bridge anywhere had been built with foundations this deep. It would take a daring plan to overcome these hurdles. April 1996. The only link across the Gulf of Corinth is ferry boat. In perfect weather, it takes 45 minutes. A bridge would reduce that to 5. So for decades, the Greek government had solicited new bridge designs. Nothing ordinary could succeed. Yet designers' options are limited. Virtually all bridge designs are based on just 4 bridge types. Beam, arch, suspension, and cable stayed. Choosing the right starting design is crucial. The main criterion is length. The Rhean-Antirrhian Bridge must be 1 1/3 miles long. The longest bridges in the world are beam bridges. But this design would be a disaster in the Gulf of Corinth. The flat road spans must be supported from below, every few hundred feet. The hundreds of support piers would block major ship traffic. It is a non-starter. An arch bridge can stay clear of huge ship traffic, but to span the Gulf of Corinth would require an arch bridge 4 times bigger than ever built before. It is too risky. Another dead end. A suspension bridge can leap the farthest of any design. Enormous cables stretch from one shore to the other. Shorter cables hang down from the main cables to hold the roadway. But all these steel cables make suspension bridges expensive. Billions of dollars. Greece cannot afford to build one. Suspension is out. This leaves only one option, a cable-stayed design. Here there are no expensive main cables. Instead, the smaller cables hang directly from towers. But no cable-stayed bridge ever built could survive the demands of the Gulf of Corinth.
The most promising plan comes from a French company, Vinci. Vinci's design would attempt to build the world's longest continuously suspended road span. It would require four consecutive towers, something never before tried. A 7,000-foot roadway would hang from the giant towers. This means the towers would bear the entire weight of the bridge. To support this enormous weight, the towers must be planted on extremely solid ground. Researchers probed the sea bottom for bedrock. At 50 feet, there is only silt, sand, and clay. 300 feet, still no solid ground. There is no bedrock even 1,500 feet deep. It is a major setback. They cannot build record-setting bridge towers without sturdy ground to support them. During earthquakes, the loose seabed here liquefies. Towers could tilt and destroy the bridge. Vinci's plan will not work. So Vinci engineers return to the drawing board and emerge with an even bolder plan. Their idea? Strengthen the sea bottom by embedding 100-foot-long metal cylinders, hundreds of them under each tower. In an earthquake, the pipes should hold the soil firm. It has never been tried. No one even knows exactly how to do it. But the plan is convincing, and Vinci wins the contract. Vinci should be careful what they wish for. Every step brings a new challenge. And the Greek government imposes a big one. The bridge must be completed in 5 years, or the builders must pay huge financial penalties. Summer 1999. Construction begins. The team's first hurdle? Invent a machine to install the soil reinforcement pipes. Each pipe is a massive 100 feet long and 6 feet wide. They need to drive the pipes with precision, so they need a floating platform that is perfectly steady. At normal depth, the builders could use a four-legged barge. The legs extend to the seabed and hold the barge steady against current and waves. That is impossible in the Gulf of Corinth. The seabed is too soft, and the legs would not reach the deep bottom. So engineers here invent another first. They start with a barge called Lisa. Crews remove the legs and replace them with enormous chains. Each chain gets an anchor made of concrete slabs, 1.5 million pounds worth. Crews sail the barge into position, lower the anchors, then pull the chains tight. Now the barge is held rock steady. Having a stationary platform is only the first half of the puzzle. How do you guide the massive pipes through 200 feet of water? With precision. To do it, workers must fit Lisa with an enormous frame. The frame holds a guide tube that moves to exact locations using GPS. To pick up one of the pipes requires a hydraulic hammerhead, big enough to host a poker game. A crane moves the hammerhead and pipe to the guide tube. Even at the surface, it is hard to maneuver the 6-foot-wide pipe into position. They need to thread it into the guide ring. Now the pipe must be rammed into the seabed. The hydraulic hammer delivers 160,000 pounds of force with each blow. The pipes might strengthen the seabed, but they create a new problem. The towers have to rest on a perfectly flat surface. Builders must add a layer of gravel 10 feet thick.
But how do you smooth an enormous pile of gravel that is 200 feet under the water? You cannot send people diving at that depth without a lot of care. They cannot stay very long. Ένα πολύ εντυπωσιακό έργο που όμως ο ελληνικός λαός το έχει χρυσοπληρώσει και συνεχίζει να το πληρώνει από τα πανάκριβα διόδια που έχει. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα και να πάμε στις διεθνείς εξελίξεις, καθώς 21 νεκροί και αρκετοί τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε χθες σε εμπορικό κέντρο στην πρωτεύουσα της Νιγηρίας, Αμπούτζα. Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι η έκρηξη φαίνεται πως σημειώθηκε σε ένα αυτοκίνητο που έμπαινε στο εμπορικό κέντρο. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην πρωτεύουσα της Νιγηρίας, Αμπούτζα. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν τόσο ισχυρός που κατέστρεψε ένα μεγάλο κομμάτι του κτηρίου. Οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Φόβοι εκφράζονται ότι πίσω από το χτύπημα βρίσκεται η Ισλαμιστική οργάνωση Boko Haram, η οποία ευθύνεται για δεκάδες επιθέσεις στη χώρα. Με κίνηση καλής θέλησης συνεχίζει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, καθώς ανακάλεσε το δικαίωμα στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία. Παράλληλα, το Κίεβο έχει κηρύξει κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να δοθεί χρόνο στους φιλορώσους να παραδώσουν τα όπλα ή να εγκαταλείψουν τη χώρα. Να δούμε το ρεπορτάζ από το Euronews. Ανακάλεσε το δικαίωμα στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία η Ρωσική Άνω Βουλή. Το δικαίωμα είχε εκχωρηθεί στον πρόεδρο Πούτιν το Μάρτιο και ανακλήθηκε μετά από αίτημα του ιδίου. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι πρόκειται για κίνηση καλής θέλησης προς διευκόλυνση των ειρηνευτικών προσπαθειών. Στα ανατολικά της Ουκρανίας, οι δυνάμεις του στρατού πήραν στον έλεγχό τους στρατόπεδο αυτονομιστών στην περιοχή του Ντόνετσκ. Το Κίεβο έχει κηρύξει κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να δοθεί χρόνο στους φιλορώσους να παραδώσουν τα όπλα ή να εγκαταλείψουν τη χώρα. Η κατάπαυση έχει ισχύ μέχρι την Παρασκευή. Ωστόσο, ο πρόεδρος Ποροσέγκο απειλεί να τη διακόψει νωρίτερα λόγω των επιθέσεων που, όπως υποστηρίζει, συνεχίζουν να εξαπολύουν οι αυτονομιστές. Η Παρασκευή είναι κρίσιμη ημέρα για ακόμα ένα λόγο. Αυτή την ημέρα η Ουκρανία αναμένεται να υπογράψει Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναλυτές εκτιμούν ότι μετά από την υπογραφή της συμφωνίας αυτής, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι πιθανό να αποφασίσουν περισσότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Παρά την πίεση των επιθέσεων που έχουν εξαπολύσει στο Ιράκ οι τζιχαντιστές, ο Ιρακινός Πρωθυπουργός απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης που μιλά για ανάγκη για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Προσιλωμένος στη συνταγματική διαδικασία για το σχηματισμό κυβέρνησης, δήλωσε ο Ιρακινός Πρωθυπουργός Νούρι Αλμαλίκη, απορρίπτοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για τον άμεσο σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό την πίεση των επιθέσεων που έχουν εξαπολύσει στη χώρα οι τζιχαντιστές. Με τις δηλώσεις του έδειξε και τις προθέσεις του σε αντιπάλους ή πρώην συμμάχους του, που υποστηρίζουν ότι είναι αναγκαία η παραίτησή του. Δεν αποτελούν μυστικό για κανένα Ιρακινό τα κίνητρα πίσω από τα αιτήματα για τη δημιουργία κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας, όπως την αποκαλούν. Είναι απλώς μια προσπάθεια από αυτούς που εξεγείρονται ενάντια στο Σύνταγμα να βάλουν τέλος στις δημοκρατικές διαδικασίες, να εκβιάσουν τις απόψεις των πολιτών και να καταστρατηγήσουν το Σύνταγμα. Η αυξανόμενη απειλή από τους τζιχαντιστές πρόχνει όλο ένα και περισσότερους Ιρακινούς πολίτες να καταταγούν εθελοντικά στο στρατό. Η ανάγκη για περισσότερους στρατιώτες αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα, ιδιαίτερα μετά τη νέα συμμαχία που σύναψε η οργάνωση. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι δύο αντίπαλες Ισλαμικές οργανώσεις, το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και το Λεβάντε και το μέτωπο Αλ-Νόσρα, η Συριακή πτέρυγα της Αλ-Κάιντα, αποφάσισαν να συμπράξουν στο Αμπού Κάμαλ, τη μεγαλύτερη πόλη της Ιρακινής Μεθορίου. Σκάνδαλο διαφθοράς, στο οποίο εμπλέκεται η πριγκίπισσα Κριστίνα και ο σύζυγός της, προκαλεί σεισμό στην Ισπανική Μοναρχία. Η Κριστίνα γίνεται το πρώτο μέλος της Ισπανικής Βασιλικής Οικογένειας, εναντίον του οποίου στρέφεται η δικαιοσύνη των κοινών θνητών. Πάμε να δούμε το βίντεο. Μία εβδομάδα μετά την ενθρόνηση του Φίλιππου του VI, το σκάνδαλο διαφθοράς, στο οποίο εμπλέκεται η πριγκίπισσα Κριστίνα και ο σύζυγός της, κλονίζει εκ νέου την Ισπανική Μοναρχία. Δυόμιση χρόνια τώρα, η νεότερη κόρη του Χουάν Κάρλος έχει αποκλειστεί από τις δημόσιες δραστηριότητες της βασιλικής οικογένειας.
Το ίδιο συνέβη και κατά την τελετή ανάληψης των βασιλικών καθηκόντων από τον Φίλιππο. Εκεί έδωσαν το παρόν η μητέρα της Σοφία και η μεγαλύτερη αδερφή της Σερένα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα καλλιεργούσε την εικόνα μιας μοντέρνας πριγκίπισσας. Είναι η πρώτη γυναίκα από τη βασιλική οικογένεια που μπήκε στο πανεπιστήμιο και απέκτησε πτυχίο πολιτικών επιστημών. Ακολούθησε ο ονειρεμένος γάμος με τον Ινιάκη Ουρνταγκαρίν, Ολυμπιονίκη στο χάντμπολ. Η ολοκλήρωση για την κίνητη ζωή ήρθε με τη γέννηση των τεσσάρων παιδιών τους. Bendice Señor que pone Iñaki Urdangarín en manos de Cristina, infanta de España. Η πριγκίπισσα εργάστηκε, έστω και σε θέσεις υψηλού κύρους, ενώ κατέχει και τη θέση της επίτιμης Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO στην Ισπανία. Το πρώτο πλήγμα έρχεται το Δεκέμβριο του 2011, με την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του σύζυγου της. Ο Ινιάκη Ουρνταγκαρίν, καθώς και ο τότε συνεταίρος του και πρώην υπουργός και περιφερειακός πρωθυπουργός των Βαλεαρίδων Χάουμε Μάτας, φέρονται να επεξαίρεσαν 6,1 εκατομμύρια ευρώ από κρατικές χρηματοδοτήσεις της μη κυβερνητικής οργάνωσης ΝΟΣ από το 2003 ως το 2006. Παρά τις προσπάθειες του συζύγου της να μην εμπλακεί η πριγκίπισσα στην υπόθεση, η έρευνα της δικαιοσύνης κατέληξε στην απαγγελία κατηγοριών εναντίον της Κριστίνα. Το πλήγμα για τον Ισπανικό θρόνο είναι βαρύ. Οι αντιδράσεις των πολιτών στους δρόμους της Μαδρίτης ενδεικτικές του κλίματος που επικρατεί. Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Είναι νομίζω κάτι θετικό. Αν έκανε κάποιο λάθος πρέπει να πληρώσει όπως κάθε πολίτης. Πρόκειται για το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που θα λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης των κοινών θνητών. Σε νέες περιπέτειες τώρα έμπλεξε η Σουδανή Χριστιανή που γλίτωσε την Κρεμάλα, καθώς κρατείται στο αεροδρόμιο του Χαρτού με το σύζυγό της και τα δύο της παιδιά, με την αιτιολογία ότι χρειάζεται εξακρίβωση των ταξιδιωτικών της εγγράφων. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ κρατείται η 27χρονη Σουδανή που είχε καταδικαστεί σε θάνατο επειδή έγινε χριστιανή αλλά αποφυλακίστηκε. Η Μύρια Μιμπραχήμ, ο σύζυγός της και τα δυο τους παιδιά προσπαθούσαν να φύγουν από τη χώρα, αλλά οι αρχές τους εμπόδισαν και τους ανακρίνουν σχετικά με τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν στο πλαίσιο του νόμου ώστε η πελάτησά μας να βγει από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Έχει ήδη περάσει πολλά. Έμεινε στη φυλακή επί 7 μήνες και της δόθηκε πίσω η ελευθερία της για λιγότερο από 24 ώρες. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απελευθερωθεί. Το Μάιο η γυναίκα είχε καταδικαστεί σε θάνατο διαπαγχωνισμού για αλλαγή δόγματος, καθώς ο Ισλαμικός νόμος του Σουδάν απαγορεύει την αλλαγή θρησκεύματος. Ωστόσο τη Δευτέρα αθωώθηκε από το εφετείο. Ο σύζυγός της είναι Αμερικανός πολίτης. Το State Department ανακοίνωσε πως διαπραγματεύεται την ασφαλή αναχώρησή τους από το Σουδάν. Τρεις βόμβες εξεράγησαν σε σταθμούς του μετρό στο Κάιρο, τραυματίζοντας 8 ανθρώπους το πρωί της Τετάρτης, καθώς παγιδευμένο αυτοκίνητο εξεράγη έξω από το δικαστήριο και ένας ακόμη εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε σε σταθμό του μετρό. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Διαδοχικές εκρήξεις βομβών μικρής έκτασης σημειώθηκαν το πρωί της Τετάρτης στο Κάιρο της Αιγύπτου. Τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον 8 άνθρωποι. Τρεις βόμβες εξεράγησαν σε αντίστοιχους σταθμούς του μετρό. Αγκυδευμένο αυτοκίνητο εξεράγει έξω από δικαστήριο και ένας ακόμη εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε σε σταθμό του μετρό. Είναι μια τρομοκρατική πράξη βιλίας. Το γεγονός πως υπάρχουν περισσότερες από μία εκρήξεις είναι απόδειξη πως πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο. Ο σκληρός τρόπος με τον οποίο δρούν αυτές οι οργανώσεις δεν πρέπει να αναστατώνει κανέναν, δήλωσε ο κυβερνήτης της Καλλιούμπια. Πρόκειται για τις πρώτες επιθέσεις από την άνοδο του Αλ-Σίσι στην εξουσία. Ένοπλες ομάδες από το Σινά έχουν αναλάβει την ευθύνη για τέτοιου είδους επιθέσεις στο παρελθόν. Προς το παρόν, καμία οργάνωση δεν ανέλαβε την ευθύνη. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες διεθνείς εξελίξεις. Τώρα θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε μετά με πιο ανάλαφρα θέματα ανάλογα του καλοκαιρινού κλίματος.
findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find4Me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή Infotainment. Θα περάσουμε τώρα να δούμε τα νέα από τα αθλητικά, καθώς ακόμη βρισκόμαστε στους ρυθμούς του Μουντιάλ και τη νίκη που είχε η εθνική μας ομάδα απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού. Η φαντασία λοιπόν οργιάζει και τα αποτελέσματα είναι απολαυστικά. Έτσι, μέχρι και ο Ζορμπάς Άντονι Κουίν βρέθηκε να αντικαθιστά το άγαλμα του Χριστού που δεσπόζει πάνω από το Ρίο, ενώ και το ίδιο το άγαλμα σε άλλη φωτογραφία φαίνεται να έχει παρασυρθεί από το ελληνικό μεθύσι και να έχει πιάσει το συρτάκι. Μέχρι και τραγούδι έγινε η πρόκριση της Ελλάδας στους 16 του Μουντιάλ και δράστες είναι οι Otherview, οι οποίοι λίγη ώρα μετά τον γκολ του Σαμαρά που οδήγησε την Εθνική στην επόμενη φάση κυκλοφόρησαν στο YouTube ένα ρυθμικό τραγούδι με τίτλο «Πάμε δυνατά». Για να το ακούσουμε. Μαζί σου πάμε πιο ψηλά, στους δρόμους βγαίνουμε. Πάλι δυνατά λοιπόν το τραγούδι των Otherview για την εθνική μας ομάδα και να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, καθώς πριν από 32 ολόκληρα χρόνια ο Χάρι Κλίν είχε σκηνοθετήσει και πρωταγωνιστήσει στον άθλο της εθνικής μας ομάδας, ο οποίος συντροφεύει τις σκέψεις μας από χθες το βράδυ. Φανταστείτε ότι είχε προβλέψει ακόμη και το πέναλτι του τελευταίου λεπτού. Για να το δούμε το βίντεο. Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε ακριβώς το 98 λεπτό του επαναληπτικού αγώνα για την ημιτελική φάση του κυπέλλου εθνών και το κρίσιμο παιχνίδι της ελληνικής ομάδας με το Τιμπουκάν. Όπως δείχνουν τα πράγματα, θα λήξει μάλλον 0-0. Το παιχνίδι έχει χαθεί, αγαπητοί τηλεθεατές, και έτσι η Ελλάδα για μια ακόμη φορά θα μείνει έξω από τη μεγάλη διοργάνωση.
Οι αντίπαλοι μας προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρατήσουν το 0-0. Ο Αμπέμπε Λελέκουα προσποιείται το τραυματία, ενώ ο Διευδημήρης και ο Τσακατσούκας τρέχουν συγκινητικά και το βγάζουν από τον αγωνιστικό χώρο. Η τελευταία μάλλον επίθεση της ελληνικής ομάδας με τον Καραμπίτρο αποκρούεται όμως εύκολα από το λίμπερο του Τιμπουκτάν Μόλα Καλούμπα. Δυστυχώς, αγαπητοί τηλεθεατές, κάθε ελπίδα έχει χαθεί. Και νύχτιαοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, σώσον και διαφύλαξον ο Θεός ημάς offside. Αυτή τη στιγμή όμως αυτοί αγαπητοί τηλεθεατές, γιατί μπροστά ο Κλαπαντάρας περνάει έναν έναν τους αντιπάλους για να τον ανακόψουμε φάουλ. Τον ανακόπτει ο Τάμπα Τούμπα, το φάουλ πρέπει να έχει γίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μέσα, ναι! Πέναλτι, αλληλούια, 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 αλληλούια. Αλληλούια, ποιος θα το χτυπήσει. Πέναλτι, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι πέναλτι στο τελευταίο ακριβώς λεπτό. Κάτι ανέλπιστο, με κάτι ανέλπιστο. Η μπάλα στείνεται. Είναι πέναλτι ενώ ετοιμάζεται να το χτυπήσει ο Χατζημιζήθρας. Όχι, όχι, εκτελεστής θα είναι μάλλον ο Μάικ Γιαουρδάκος, ναι. Παίρνει φόρα και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα για να κάψει. Θεατές, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις εξέδρες δεν περιγράφεται. Ναι, είναι ένα αριστουργηματικό γκολ για αυτή τη στιγμή, θεατές. Απολαύστε το ξανά στο replay. Ξανά replay. Η Ελλάδα περνάει στα τελικά. Το όνειρο γίνεται πραγματικό της. Η Ελλάδα στα τελικά. Ζήτω το έθνος, ζήτω ο στρατός, ζήτω η αθάνατη ελληνική λεβενιά. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και ποιος περίμενε 32 ολόκληρα χρόνια μετά να γίνει βίντεο του Χάρι Κλίν viral σε όλο το ίντερνετ. Μένουμε στο Μουντιάλ και πάμε να δούμε την τιμωρία που αναμένεται για τον Λουίς Σουάρες από την FIFA, καθώς δάγκωσε τον Τζόρτζιο Κιελίνη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Φυσικά, τέτοιο στιγμιότυπο δεν μπορούσε να ξεφύγει από τους λάτρεις των κινουμένων σχεδίων, με αποτέλεσμα το κωμικό βίντεο που ακολουθεί. Μένουμε στα παρατράγουδα του Μουντιάλ, καθώς στις περισσότερες φωτογραφίες ή βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο Λαβέτσι είναι το νούμερο ένα τρόλ. Ο Αργεντινός χτύπησε ξανά με τον προπονητή του να πηγαίνει να του μιλήσει και εκείνος να του ρίχνει νερό στο πρόσωπο. Πάμε να το δούμε. Τι
να πει κανείς, τα έχουμε δει σχεδόν όλα σε αυτό το Μουντιάλ και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Τώρα, σε κάτι λίγο διαφορετικό. Μπορεί να έχει χάσει την όραση και την ακοή του, όμως το πάθος του για το ποδόσφαιρο δεν τον έχει εγκαταλείψει. Όταν λοιπόν η Εθνική Βραζιλίας παίζει στο Μουντιάλ, πρέπει με κάποιο τρόπο να ενημερώνεται για τα αποτελέσματά της. Έτσι, δύο φίλοι του έχουν αναλάβει το ρόλο του άμεσου ανταποκριτή. Δημιουργούν ένα μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου, κρατούν και μετακινούν τα χέρια του φανατικού βραζιλιάνου οπαδού πάνω σε αυτό, προσπαθώντας να του μεταφέρουν τις κινήσεις που γίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι φάσεις εξελίσσονται, η ανταπόκριση στέφεται με απόλυτη επιτυχία και ο ίσως πιο πιστός οπαδός της Ελεσάο ζει τον αγώνα με μεγάλη ένταση. Όταν έρχεται η στιγμή του πρώτου γκολ, η χαρά στο πρόσωπό του είναι εμφανής. Πανηγυρίζει με την καρδιά του και υψώνει ψηλά τις γροθιές, σαν να βρίσκεται στις κερκίδες του γηπέδου. Απίστευτες στιγμές συγκίνησης, τόσο για τον οπαδό, όσο και για όλους τους υπόλοιπους που μοιράζονται τη χαρά αυτή μαζί του. Quando ele tenta tirar, infeliz, tirando a possibilidade, ele vai ter que ver batendo mais pressão. Quero ver o Neymar agora. Foi para a área. Aí, a bola batida. Outra vida. Μια παγκόσμια γιορτή το Μουντιάλ που φυσικά έχουν δικαίωμα όλοι, όπως και αν είναι, ό,τι προβλήματα και αν έχουν. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε σε κάτι διαφορετικό. Το γυαλί το χρησιμοποιούμε συχνά στη ζωή μας σε διάφορες μορφές. Όταν βρεθεί όμως στη φύση, δεν αποσυντίθεται, γι' αυτό πρέπει να το ανακυκλώνουμε. Τις δυσκολίες της ανακύκλωσης επεξηγεί το επόμενο ρεπορτάζ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 7 στα 10 μπουκάλια ανακυκλώνονται. Δεν πρόκειται όμως για μια απλή διαδικασία. Πρέπει καταρχάς να γίνει διαλογή των μπουκαλιών. Κάτι τέτοιο γίνεται στο εργοστάσιο ανακύκλωσης της Anvers στο Βέλγιο, από το οποίο περνούν 250.000 τόνοι γυαλιού κάθε χρόνο. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που πρέπει να αφαιρέσουμε από τα μπουκάλια. Για παράδειγμα, το πλαστικό, τα μεταλλικά καπάκια, το χαρτί και οι ετικέτες. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του αποχωρισμού και της παραγωγής. Μαγνήτες αποσπούν τα μεταλλικά στοιχεία, ενώ τα υπόλοιπα μέρη αφαιρούνται με το χέρι. Ο ρυθμός είναι περίπου 50 τόνοι την ώρα. Μετά από τους ανθρώπους, τη σειρά στην αλυσίδα αφαίρεσης στοιχείων και διαλογής του γυαλιού παίρνουν οι μηχανές. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να ταξινομήσει το γυαλί ανάλογα με το χρώμα και παράλληλα να απομακρύνει τα υπόλοιπα σκουπίδια που δεν έχουν ακόμη αφαιρεθεί. Η διαδικασία είναι τόσο γρήγορη που δεν είναι ορατή διαγυμνού οφθαλμού. Μικροκάμερες ανοιχνεύουν το χρώμα του γυαλιού ενώ κανόνια αέρα ρίχνουν τα άχρηστα μέρη σε ειδικούς κάδους. Στο τέλος της διαδικασίας έχουμε πράσινο, καφέ και διάφανο γυαλί. Όταν καθαριστεί ολοκληρωτικά το γυαλί, είναι πολύ πιο εύκολο στη συνέχεια να πωληθεί σε πελάτες, που ο καθένας το θέλει για διαφορετική χρήση. Για παράδειγμα, η παραγωγή σαμπάνιας. Αυτό το εργοστάσιο στη Γαλλία παράγει 650.000 μπουκάλια την ημέρα από ανακυκλωμένο γυαλί. Ο τόνος κοστίζει περίπου 50 ευρώ. Δεν είναι δηλαδή μόνο μια φτηνή διαδικασία, αλλά είναι και πιο φιλική προς το περιβάλλον. Το να λιώνεις και να δίνεις νέο σχήμα στο παλιό γυαλί δεν απαιτεί επίσης πολλή ενέργεια. Η ανακύκλωση αυτού του γυαλιού μπορεί να συνεχίζεται για πάντα. Η ανακύκλωση, η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει σιγά σιγά μέρος της ζωής μας και νομίζω ότι τα πηγαίνουμε και πολύ καλά σε αυτό. Πάμε τώρα στην υγιεινή διατροφή, καθώς είναι ένα θέμα που ιδιαίτερα λόγω του καλοκαιριού συζητείται πολύ. Όμως πόσο υγιεινή τελικά είναι η διατροφή και τι περιέχουν στην πραγματικότητα τα φαγητά μας. Για να δούμε. Από το αγρόκτημα στο πιάτο. Τι περιέχει όμως στην πραγματικότητα το φαγητό μας?
Παρά τους αυστηρούς κανόνες που ισχύουν παγκοσμίως για τα τρόφιμα, το περσινό σκάνδαλο με το κρέας αλόγου εγείρει σοβαρά ερωτήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους ελέγχους στην αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων. Οι άνθρωποι θέλουν να γνωρίζουν από πού προέρχονται αυτά που τρώνε. Θέλουν να ξέρουν τα συστατικά και υπό ποιες συνθήκες μεγάλωσαν τα ζώα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Το πρόβλημα δεν εστιάζεται μόνο στο κρέας, το οποίο προφανώς πρέπει να υπόκειται σε ελέγχους. Έχουμε και το παράδειγμα του οδικού αλατιού που χρησιμοποιείται στο φαγητό, αλλά και τα φύλλα τσαγιού που χρησιμοποιούνται με πολλούς ανορθόδοξους τρόπους. Το κρέας αλόγου ανακαλύφθηκε σε προϊόντα όπως τα κατεψυγμένα λαζάνια. Σε γενικές γραμμές δεν διαπιστώθηκε ότι ήταν επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Το περιστατικό όμως ανέδειξε την πολυπλοκότητα της αλυσίδας εφοδιασμού των τροφίμων στην Ευρώπη. Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, η κοινή επιχείρηση Interpol και Europol με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατάσχεσε 1.200 τόνους αλλοιωμένων τροφίμων. The supply chain is very vast. Η αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων είναι πολύ μεγάλη. A very good opportunity. Γι' αυτό τον λόγο προσφέρεται μια πολύ καλή ευκαιρία σε παραβάτες να παρανομήσουν εισάγοντας τα δικά τους υποπροϊόντα. Πλαστογραφούν τις ετικέτες αλλάζοντας την ημερομηνία λήξης. Σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν τις ανησυχίες των καταναλωτών, οι Βρυξέλλες αναζητούν νέους τρόπους για την καταπολέμηση της απάτης των τροφίμων. Αυστηρότερες ποινές για τους παραβάτες που νοθεύουν προϊόντα, πιο συντονισμένος και ευρύς έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λεπτομερείς ετικέτες είναι μερικά μόνο από τα μέτρα που εξετάζονται. Ανεξάρτητα ακριοπολία όπως αυτό συχνά καθορίζουν τον τόπο προέλευσης του κρέατος. Αυτό καθησυχάζει τον πελάτη και κάνει ευκολότερη την καταγραφή της διαδικασίας. Αυτό το σύστημα έχει το τίμημά του σε σύγκριση με τα παρασκευασμένα γεύματα στα οποία η προέλευση του περιεχομένου δεν είναι πάντα σαφής. Προς το παρόν, η υποχρεωτική επισήμανση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να δείχνει επακριβώς την προέλευση και τον τόπο σφαγής του ζώου δεν έχει εφαρμοστεί επειδή εκφράζονται φόβοι από τις βιομηχανίες για αύξηση της τιμής των προϊόντων. Το θέμα εξετάζουν οι ευρωβουλευτές. Είναι μύθος ότι θα ανέβει το κόστος. Η πραγματικότητα για την επισήμανση του βόηου κρέατος δείχνει ότι το κόστος είναι πολύ μικρό. Πρέπει να το προχωρήσουμε απλά και να μην μείνουμε στην προπαγάνδα της βιομηχανίας. Το νέο σύστημα επισήμανσης των τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στο τέλος του έτους. Στην ελεύθερη αγορά που υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι το κόστος ποικίλει. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στο τι τρώμε και πώς το επιλέγουμε και πόσο το πληρώνουμε. Συνήθως τώρα μαζί με την υγιεινή διατροφή όμως πηγαίνει και η γυμναστική. Το βίντεο που ακολουθεί είναι μία διαφήμιση ενός οργάνου γυμναστικής που όμως κόβει και λίγο την ανάσα. Για να το δούμε. Λίγο διαφορετική να ήταν οι χαρακτήρες και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που συμμετείχαν στην διαφήμιση και θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι αμερικάνικης παραγωγής. Αλλάζουμε τώρα και πάμε σε κάτι συγκινητικό. Με την ευτυχία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, ο 29χρονος Γκο πραγματοποίησε την τελευταία του επιθυμία. Παντρεύτηκε τη γυναίκα που αγάπησε μπροστά στη δίχρονη κόρη τους, τους φίλους και τους συγγενείς τους. Η εξέλιξη είναι δυσάρεστη καθώς ο Γκο έφυγε από τη ζωή. Να το δούμε.
συγκινητικό βίντεο, αλλά βγαλμένο από τη ζωή. Να συμπληρώσουμε ότι ο 29χρονος διαγνώστηκε με καρκίνο καλπάζουσας μορφής, οπότε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έχασε τη ζωή του. Όμως, ο θάνατος με τη ζωή χωρίζονται μόνο από μία κλωστή. Έτσι, στο time-lapse βίντεο που θα δούμε στη συνέχεια, παρουσιάζεται η εκπληκτική άνθεση των λουλουδιών μέσα σε μόλις 2,5 λεπτά. Χρειάστηκαν πάνω από 7.000 εικόνες και 730 ώρες υπομονής προκειμένου να ολοκληρωθεί το βιντεάκι. Κρίνη, τριαντάφυλλα, γλαδιόλες, γαρδένιες, αμαριλίδες ανθίζουν μαγικά μπροστά στα μάτια μας. Να το δούμε. Ζωντανοί οργανισμοί που εντυπωσιάζουν και μας αφήνουν άφωνους. Τώρα, σκηνές που αποδεικνύουν περίτρανα πως ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που δεν σκέφτονται εγωιστικά και βοηθούν τόσο τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα. Να δούμε το βίντεο, γιατί πραγματικά αξίζει.
Ένα βίντεο οδή στην αγάπη για τη ζωή και σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Σε κάτι ρυψοκίνδυνο που ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη θα πάμε τώρα και να χτυπάει κόκκινο μόνο και μόνο στο θέμα που θα δούμε σε λίγο. Σαν να μην ήταν αρκετά επικίνδυνο χόμπι η ελεύθερη πτώση, κάποιοι αποφάσισαν να το κάνουν ακόμη περισσότερο επικίνδυνο και το δοκίμασαν έχοντας πάνω τους δεμένα πυροτεχνήματα. Το παράτολμο εγχείρημα πραγματοποίησε μια τετραμελής ομάδα που έπεσε από ύψος 4.000 μέτρων βγάζοντας σπίθες από τα πυροτεχνήματα που ήταν δεμένα στους αστραγάλους τους. Τα μωράκια που μόλις είδαμε γεύτηκαν για πρώτη φορά το λεμόνι. Οπότε αυτές ήταν οι αντιδράσεις τους. Αν μπορέσετε να θυμηθείτε πώς συμπεριφερθήκατε κι εσείς και πώς αντιδράσετε την πρώτη φορά που δοκιμάσετε λεμόνι, πάνω κάτω θα είναι το ίδιο. Όπως είδατε, έγινε ένα μικρό λάθος, αλλά τώρα θα πάμε να δούμε το θέμα που είπαμε πριν με την ρυψοκίνδυνη ομάδα που πέφτει από τον ουρανό με πυροτεχνήματα στα πόδια. Για να το δούμε.
Εντυπωσιακό και θέαμα που κόβει την ανάσα. Σίγουρα αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τους τολμηρούς αυτούς ανθρώπους. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε με νεότερα από τον πολιτισμό. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find4me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φτηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να πάμε στο χώρο του πολιτισμού. Οι Ονειράμα επιστρέφουν με μια νέα επιτυχία, δυναμικά, στον δίσκο Μεθυσμένο Τατουάζ. Το καινούργιο του τραγούδι έχει τίτλο «Παράξενο φιλί» σε μουσική και στίχους του Θοδωρή Μαραντίνη. Για να το δούμε, γιατί μάλλον θα είναι η επιτυχία του καλοκαιριού. Καλώς ορίσατε στη ζούγκλα τη δικιά μου. Εκεί που αόρατη έχει γίνει η σκιά μου και η φωνή. Εκεί που πρέπει να πονέσεις για να νιώσεις. Εκεί που πρέπει γρήγορα να μεγαλώσεις. Καλώς ορίσατε στη βόλτα τη δικιά μου. Μέσα στους δρόμους κάνει βόλτες η καρδιά μου. Ένα μισή με ένα φιλί φτιάχνει επανάσταση μικρή. Και ας μην θέλει να κοιτάξει η κοινή σας λογική. Καλώς ορίσατε στο πάρτι το δικό μου. Όπου το πάθος ξεσηκώνει το μυαλό μου μαγικά. Που έχω ξεχάσει να θυμάμαι τι ζητάω. Που έχω ξεχάσει εργά μου τον αγαπάω. Μα δεν πειράζει, είμαι απ' τη χώρα του ποτέ και δεν με νοιάζει. Έτσι γουστάρουμε κι όταν φρικάρουμε. Το κόσμο ανάποδα γυρνάμε. Μας κάνει ένα παραξενό φιλί. Έτσι αισθάνομαι και όταν χάνομαι. Τα χείλη μας δεν ξεκολλάνε. Και ξαναγέννιαμε απ' την αρχή. Καλώς ορίσατε κι απόψε στη φωτιά μου. Εκεί που εκδίκηση ζητάνε τα όνειρά μου. Καινούργια μέρα ψάχνω να βρω μοναξιά μου. Και μια ανάσα παγωμένη να τεινάζει την καρδιά μου. Καλώς ορίσατε στη ζούγκλα τη δικιά μου. Το τρένο φάντασμα έχει φύγει μακριά μου. Και φωνάζει η ψυχή μου αλυταριό και δεν αλλάζει. Και η σκιά μου ξεκολλάει και τρομάζει. Όπως εσύ μα δεν πειράζει. Είμαι απ' τη χώρα του ποτέ και δεν με νοιάζει. Έτσι γουστάρουμε κι όταν φρικάρουμε. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάμε. Μας κάνει ένα παραξενό.
και γουστάρουμε. Κι όταν φρικάρουμε, το κόσμο ανάποδα γυρνάμε. Μας κάνει ένα παράξενο φιλί. Έτσι αισθάνομαι και όταν χάνομαι, τα χείλη μας δεν ξεκολλάνε. Και ξανά γέννημα απ' την αρχή. Και από το παράξενο φιλί των Ονειράμα θα περάσουμε στο rock and roll που έχει καθιερωθεί εδώ και δεκαετίες ως είδος μουσικής που απελευθερώνει, ως ήχος που δημιουργεί το απόλυτο soundtrack για μια road movie. Οι πιτσιρικάδες που θα δούμε στο βίντεο πήγαν ένα βήμα παραπέρα και κυριολεκτικά ροκάρουν στο δρόμο. Να δούμε πώς γίνεται αυτό. Η φαντασία και το μυαλό των ανθρώπων δεν έχει όρια. Σε κάτι δυσάρεστο, ο Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος Ζακ Μπραφ επιστρέφει και στους τρεις ρόλους στη νέα κωμωδία Wish I Was Here. Ερμηνεύει τον Νέιντον Μπλουμ, έναν ηθοποιό, πατέρα και σύζυγο, και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα στη ζωή του παρά τις αντικσοότητες που συναντά. Το σενάριο έγραψαν μαζί ο Μπραφ με τον αδελφό του Άνταμ. Πρωταγωνίστρια είναι η Άσλι Γκριν, που τη γνωρίσαμε μέσα από την σειρά Twilight. Θα επιστρέψουμε στο δυσάρεστο σε λίγο. Πάμε. Ο Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος Ζακ Μπραφ επιστρέφει και στους τρεις ρόλους στη νέα κωμωδία Wish I Was Here. Ερμηνεύει τον Adam Bloom, έναν ηθοποιό, πατέρα και σύζυγο που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα στη ζωή του παρά τις αντικσότητες που συναντά. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Σάνταν στις αρχές του έτους, ενώ τώρα έγινε η επίσημη αμερικανική πρεμιέρα πριν από λίγες μέρες στο Λος Άντζελες. Το σενάριο έγινε με τη διαδικτυακή βοήθεια του crowdfunding. Έβαλα βέβαια και εγώ μερικά χρήματα. Η ιδέα ήταν να βάλω εγώ κάποια λεφτά και να απευθυνθώ στη συνέχεια στους φαν. Δεν μπορώ λοιπόν, τους είπα, να σας δώσω μερίδιο από τα κέρδη του φιλμ, είναι παράνομο. Αλλά αν σας πουλήσω κάτι που σας αρέσει, μια πρώτη έκδοση του soundtrack, ένα t-shirt, ένα εισιτήριο για την πρεμιέρα, μια πρόσκληση για τη συνέντευξη τύπου, οτιδήποτε, είμαι πρόθυμος να το κάνω. Εάν πουλήσουμε όλα αυτά τα πράγματα, ίσως πετύχουμε να συμπληρώσουμε τον προϋπολογισμό της ταινίας. Αυτό λοιπόν κάναμε. Ο στόχος μας ήταν να βγάλουμε 2 εκατομμύρια δολάρια σε ένα μήνα και το πετύχαμε μέσα σε 48 ώρες. Το σενάριο έγραψαν μαζί ο Μπραφ με τον αδελφό του Άνταμ. Πρωταγωνίστρια είναι η Άσλι Γκριν, που γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά ταινιών Twilight. Η Γκριν υποδίεται μια κοπέλα που παίρνει μέρος σε ένα μεγάλο φεστιβάλ κόμιξ και αποτελεί τον κρυφό πόθο του Τζος Γκαντ, που στην ταινία παίζει τον αδελφό του Μπραφ. Πώς ήταν η εμπειρία του να ερμηνεύει η Γκριν ένα τέτοιο ρόλο όταν σε αντίστοιχα φεστιβάλ πήγαινε με τις ταινίες της σειράς Twilight? Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είχε εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο η κάθε μου συμμετοχή, αλλά κάθε φορά είχε πλάκα. Παίρνουσα πολύ καλά. Με το Twilight ήμασταν συνηθισμένοι να έχουμε συμμετοχή. Υπήρχε πολλής κόσμος και φανατικοί μας θαυμαστές που έρχονταν εδώ. Ήταν πολύ ωραίο να φοράς ένα κουστούμι από την ταινία και να βιώνεις αυτό που όλοι βιώνουν όταν συμμετέχουν σε ένα τέτοιο φεστιβάλ με ήρωες κόμιξ. Η καινούργια ταινία του Ζακ Μπραφ, Wish I Was Here, έχει ήδη βγει στους αμερικανικούς κινηματογράφους και αργότερα μέσα στη χρονιά αναμένεται να προβληθεί και στην Ευρώπη. Ο καύσωνας και η ζέστη μάλλον δικαιολογούν και κάποια λάθη σήμερα. Πάμε τώρα στο δυσάρεστο που προλογίσαμε πριν. Ο Τέρι Ρίτσαρντς, ένας από τους κορυφαίους κασκαντέρ του Ηνωμένου Βασιλείου, πέθανε σε ηλικία 81 ετών. Γεννήθηκε ως David Richard Terence στο νότιο Λονδίνο
και εισήλθε στην κινηματογραφική βιομηχανία το 1957, όταν ένας φίλος του του ανέφερε ότι μία εταιρεία παραγωγής αναζητούσε κομπάρσους με στρατιωτική εκπαίδευση. Έγινε διάσημος υποδιόμενος στον Αιγύπτιο που έρχεται αντιμέτωπος με τον Χάρισον Φόρντ στην περίφημη σκηνή της ταινίας Ινδιάνα Τζόουνς. Θα δούμε το απόσπασμα. Και ήρθε η ώρα να ταξιδέψουμε. Να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα με τις απέραντες ομορφιές της, τα γαλάζια της νερά, τα πράσινα βουνά της και τις γεύσεις που μας προσφέρει. Να δούμε το βίντεο.
Είναι και μπαρόκ και μπελκάντο. Το δραματικό και συναισθηματικό στοιχείο του ενός δένει αρμονικά με το ανάλαφρο του άλλου, που εστιάζει περισσότερο στην ομορφιά του ήχου και των εικόνων. Το Αχίλλειο, οι καμάρες, τα σοκάκια και οι παραλίες της Κέρκυρας, συνοδευμένα από τοπικές λιχουδιές, κάνουν το βορειότερο νησί των Επτανήσων ιδανικό προορισμό και για το καλοκαίρι. Thank you.
απολαυστικά πλάνα, μαγευτικές εικόνες από την μακρινή Κέρκυρα. Θα μείνουμε όμως στο Ιόνιο για να πάμε στη Λευκάδα, εκεί που θα βρεις τις πιο ωραίες εξωτικές παραλίες με εκείνη τη βαθιά τυρκουάζ θάλασσα. Εγκρεμνή, κάθισμα, πόρτο κατσίκι, νιδρύ, μεγανήσι και μια βόλτα στο Σκορπιό, γιατί όχι. Κάθε όνομα παραπέμπει σε καλοκαιρινές αναμνήσεις, γιατί οι περισσότεροι την έχουμε επισκεφτεί τη Λευκάδα. Αν πάλι δεν την έχετε επισκεφτεί, δείτε το βίντεο και σίγουρα θα μπει στους προορισμούς σας. Προσφέρεται και για τους λάτρεις των extreme sports, όπως είδαμε και στο βίντεο. Τώρα θα πάμε ίσως στην πιο γοητευτική πόλη της Πελοποννήσου και έναν από τους αγαπημένους προορισμούς, ειδικά για το Σαββατοκύριακο, όλες τις εποχές του χρόνου. Στην κουκλίστικη παλιά πόλη του Ναυπλίου, με τη διατηρηταία αρχιτεκτονική και τα δύο ενετικά κάστρα που την στεφανώνουν, την Ακροναυπλία και το Παλαμίδι. Είναι διάχυτη η άβρα της πρώτης πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους. Έτσι, θαυμάζουμε από ψηλά την πόλη, ανεβαίνοντας τα 999 κατά την παράδοση σκαλιά, που οδηγούν στο επιβλητικό Παλαμίδι, που ορθώνεται πάνω σε έναν τεράστιο γκρίζο βράχο και αγναντεύει τη θάλασσα. Από την Ακροναυπλία, η θέα στην πόλη είναι εξίσου εντυπωσιακή. Ενώ αν ακολουθήσετε τον πεζόδρομο της Αρβανιτιάς, που περιζώνει το βράχο της Ακροναυπλίας, θα κάνετε μια ειδηλιακή βόλτα με τη θάλασσα κάτω από τα πόδια σας. Σε αναπαλαιωμένα αρχοντικά, διάσπαρτα μέσα στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, θα βρείτε όμορφους ξενώνες. Ο πυρήνας της παλιάς πόλης απλώνεται πίσω από τις ακτές Μπουμπουλίνας και Μιαούλη, που είναι γεμάτες καφέ μπαρ και ταβέρνες με υπέροχη θέα απέναντι στο Μπούρτζι, το μικρό Ξερονήσι με το ομώνυμο ενετικό φρούριο. Ο κεντρικός πεζόδρομος της Βασιλέως Κωνσταντίνου θα γίνει σημείο αναφοράς σε κάθε περιήγηση σας στην παλιά πόλη, καθώς τη διασχίζει σχεδόν ολόκληρη και καταλήγει στη λιθόστρωτη πλατεία Συντάγματος, το σημείο συνάντησης που θυμίζει έντονα η Ιταλική πιάτσα. Εδώ θα βρείτε και το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βουλευτικό, που στέγασε το πρώτο κοινοβούλιο του Ελεύθερου Ελληνικού Κράτους και το Παλιό Τζαμί. Τα παλιά ταβερνία, τα σοκάκια, τις εκκλησίες, δύο καταπράσινα πάρκα, αυτό είναι το Ναύπλιο, που σίγουρα αν το επισκεφτείτε θα το απολαύσετε.
Η δροσιά αυτή ήταν σίγουρα απαραίτητη για μια τόσο ζεστή μέρα σαν τη σημερινή. Λίγο υπομονή, κάποια στιγμή θα έρθει και ο Αύγουστος να πάμε διακοπές. Σε αυτό το σημείο η εκπομπή Infotainment έφτασε στο τέλος της. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Κάντε μια βόλτα και στον ιστότοπο zoogla.gr για να ενημερωθείτε για όλα τα νέα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 2. Καλό σας απόγευμα.